Εξιτήριο πήρε αργά τη Δευτέρα από το νοσοκομείο η Γιούλα Σκρυπάλ, η οποία μαζί με τον πατέρα της, ένα Ρώσο πρώην κατάσκοπο, δηλητηριάστηκαν με νευροτοξικό παράγοντα. Στο Σλάσμπερι της Βρετανίας, τις 4 Μαρτίου, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BBC. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, η 33χρονη Γιούλα πήρε εξιτήριο χθες και μεταφέρθηκε σε ασφαλέ σημείο, ενώ ο πατέρας της παραμένει νοσηλευμένος. Το ρωσικό πρακτορείο RIA είχε μεταδώσει ότι η Γιούλα θα ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Βρετανία. Εκπρόσωπος του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας δήλωσε ότι σήμερα στις 8:30 τοπική ώρα, 10:30 ώρα Ελλάδας, πρόκειται να δώσει συνέντευξη τύπου στο Σλάσμπερι. Η Γιούλα Σκρυπάλ και ο πατέρας της Σεργέη βρέθηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση την 4η Μαρτίου σε ένα παγκάκι στο Σλάσμπερι, όπου διέμενε ο πρώην κατάσκοπος από το 2010. Ο Σκρυπάλ παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές κρίσεις της Ρωσίας με τη Δύση.